Νομίζω ότι μπορούμε να καθόμαστε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Σήμερα το θέμα της συζήτησής μας έχει να κάνει με ένα ιστορικό γεγονός. Έχει να κάνει με τα 20 χρόνια από τη Γένοβα. Και ο εισηγητής θα έχει το καθήκον να μας ταξιδεύσει σε μια εποχή όπου οι πανευρωπαϊκές διαδηλώσεις ήταν κάτι το συνηθισμένο, όπου οι διαδηλώσεις στη Γένοβα, τη Φλωρεντία, τη Θεσσαλονίκη ήταν γεγονότα που καθόριζαν την πολιτική ζωή και συζητιόνταν πάρα πολύ βεβαίως και διαμόρφωναν το κλίμα. Είναι μια εποχή που οι κινητοποιήσεις αυτές ουσιαστικά μας εισήγαγαν σε μια περίοδο αντιστάσεων και αγώνων, μια 15ετία ουσιαστικά, η οποία βοήθησε και την αντίσταση στα μνημόνια. Είχαμε επίσης μια κατάσταση όπου ο κόσμος ήλπιζε ότι μπορεί να έχει να φτιάξει ένα καλύτερο κόσμο, έναν άλλο κόσμο που είναι εφικτός και αναγκαίος. Στις διαδηλώσεις εκείνες ακουγόταν το «ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, αλληλεγγύη, διεθνισμός». Για τους παλιότερους να τα θυμηθούν και τους νεότερους να τα μαθαίνουν. Λοιπόν, σταματάω την πολυλογία, δίνω το λόγο στον σύντροφο Γρηγόρη με το πολύ όμορφο καθήκον να μας φέρει σε επαφή με εκείνη την εποχή. Τώρα άμα πω στο Μίτσο ότι δεν θέλω το μικρόφωνο, έχω καμιά ελπίδα? Καμία. Δεν συνεχίζω, δεν έχω ελπίδα, έγινε. Άμα θες, μαζί το βάλουμε εκεί. Όχι, όχι, δεν το θέλω γενικώς, δεν το θέλω στα χέρια μου. Λοιπόν, ο Νίκος τώρα στο τέλος είπε κάτι πολύ, αυτό που κάνει πιο δύσκολη την εισήγηση απ' όλα, είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι πιο μεγάλων συντρόφων, είμαστε αρκετοί, όχι πάρα πολύ, αλλά είμαστε, που έχουμε ζήσει τα γεγονότα και άρα για μας αυτό είναι ένα πραγματικά ιστορικό γεγονός, γιατί μιλάμε για μια, δεν είναι απλά μια τεράστια διαδήλωση, είναι ότι άνοιγε μια φοβερή εποχή. Επίσης έχει συνδυαστεί με την ίδρυση της οργάνωσής μας για τυχαίους λόγους, αλλά και σαν επιλογή τότε. Γιατί ήταν το πρώτο μεγάλο γεγονός στο οποίο εμπλακήκαμε. Η ιδέα ιδρύθηκε δηλαδή τον Μάρτιο του 2001 και τον Ιούλιο ήταν η μεγάλη διαδήλωση στη Γένοβα. Και άρα ήταν και με αυτή την έννοια ιδρυτικό γεγονός για μας. Την ίδια ώρα πρέπει να καταλάβετε και καλό, εγώ θα ήθελα ας πούμε και στη συζήτηση να μας πείτε και λίγο τι ξέρετε εσείς για τη Γένοβα πριν από αυτά που σας πω εγώ, δηλαδή να καταλάβουμε λίγο το πώς έχει περάσει στην ιστορία ή στη μνήμη ας πούμε νεότερων αγωνιστών και αγωνιστριών του κινήματος όλη αυτή η ιστορία, και άρα θα αναγκαστικά θα λέω και επεξηγηματικά πράγματα για τους πιο νέους. Εκτός από αυτή τη δυσκολία, έχουμε μια δυσκολία ότι δεν είναι μόνο ένα γεγονός. Θα ήταν μια εύκολη εισήγηση, θα έλεγα τι έχει προηγηθεί, θα έλεγα το γεγονός, θα έλεγα τι έγινε και μετά και τελειώσαμε. Αυτό θα είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει ένα δεύτερο, το οποίο λέει ότι το τι έγινε στις τρεις δεκαετίες, στη δεκαετία του 90, του 2000 και του 2010 μέχρι τώρα, έχουν ως κομβικό σημείο τα πράγματα που γίναν γύρω από το κίνημα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και άρα με κεντρικό σημείο τουλάχιστον για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, τη διαδήλωση στη Γένοβα. Άρα θα χρειαστεί λίγο υπομονή, θα είναι μεγάλη εισήγηση, θα έχει μπροσπίσω, θα χρειαστεί προσοχή λιγάκι για να μπορέσουμε να την παρακολουθήσουμε. Άρα η Γένοβα δεν έσκασε μόνη της, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, δεν ήταν μια στιγμή που αποφασίσαμε, μαζευτήκαμε όλοι και είπαμε τι θα κάνουμε, μια διαδήλωση στη Γένοβα. Ήταν μια εποχή που είχαμε αρχίσει να έχουμε κινητοποιήσεις διαφόρων τμήματων του κινήματος ενάντια στους παγκόσμιους οργανισμούς.
η πρώτη μεγάλη εμβληματική που θεωρείται και η, το σημείο μηδέν, η αρχή αυτών των κινητοποιήσεων, ήταν η διαδήλωση στο Σιάτλ της Αμερικής, δύο χρόνια πριν, το 1999, ενάντια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, νομίζω ήταν. Άρα καμία σχέση με 2-8 και με ευρωπαϊκές ενώσεις και τέτοια. Γεγονός σαφώς πιο αμερικάνικο, αλλά με διεθνή εμβέλεια, στο οποίο μαζευτήκανε η περιγραφή που έχει μείνει και που τη χρησιμοποιούμε και στο άρθρο στην εφημερίδα για τη Γένοβα, αλλά και στο άρθρο, το πολύ καλό άρθρο του συντρόφου του Πάνου στο περιοδικό κόκκινο στο νούμερο 14, που λέει για τα 20 χρόνια από το Σιάτλ. Μαζευτήκανε από τα συνδικάτα τα αμερικάνικα, από τους Teamsters, μέχρι τους χελονανθρώπους. Τους ανθρώπους που ασχολιόντουσαν για τη διάσωση των χελωνών και τέτοια, τους οικολόγους, τους πολύ θεματικούς, γι' αυτό το λέγαμε χελωνάνθρωποι, δεν ήταν υποτιμητικό. Και ενδιάμεσα ήταν τα πάντα, γυναικείες οργανώσεις, αντιρατσιστικές, τοπικά κινήματα, συνδικαλιστές, σε διαφορετικούς χώρους, τα πάντα. Αυτή η μεγάλη διαδήλωση κατάφερε να ακυρώσει την έναρξη, το πανηγυρικό που είχαν στήσει τότε στο Σιάτλ, και έγινε ένα εμβληματικό γεγονός, ένα σημείο το οποίο από εκεί και πέρα, σε κάθε διεθνές γεγονός, σε κάθε μεγάλη σύνοδο, υπήρχαν κάποιοι, θα πούμε μετά ποιοι, σε κάθε χώρα διαφορετική, που οργανώναν μια μεγάλη διαδήλωση που θέλαν να ενώσουν όλους και να διαμαρτυρηθούν, ανάλογα με το γεγονός, τέλος πάντων, για διάφορα πράγματα. Από εκεί και πέρα αποκτάει πολύ μεγάλο γεγονός, πολύ μεγάλη σημασία, αυτά τα μεγάλα κεντρικά γεγονότα. Είμαστε μπροστά σε ένα, από εκεί που ο καθένας έκανε μικρές κινητοποιήσεις για τα θέματά του, φτάνουμε με το Σιάτλ, ξεκινάει μία μακρά περίοδο πολλών χρόνων, στην οποία ξεκινάμε και κάνουμε διεθνείς διαδηλώσεις σχεδόν για τα πάντα. Να μην σας πω τα πολλά ενδιάμεσα σημεία που υπήρξαμε. Στην Ελλάδα αποφασίζεται μετά από, γίνεται μια διαδήλωση στην Πράγα, η οποία είναι ουσιαστικά αποτυχημένη, γιατί πάμε σε μια χώρα που είναι εχθρική σε αυτά τα κινήματα. Μην σας πω τώρα τους λόγους, θα τους δούμε λίγο και μετά. Και αμέσως μετά αποφασίζεται ότι μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη διαδήλωση στη σύνοδο των 2-8. Η 2-8 ήταν οι μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομίες, οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί κρατών, τέλος πάντων, των μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών, και άρα ήταν ιδανικός στόχος για να βάλουμε όλα τα αιτήματα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, στη λιτότητα, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στον ρατσισμό, στον πόλεμο, στα πάντα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό θα γινόταν στη Γένοβα, σε μια πόλη με πολύ αριστερή ιστορία, με πολύ δυνατή αριστερά, σε μια χώρα που είχε δυνατά συνδικάτα, που είχε και, και δυνατή την αυτονομία και τον αναρχικό χώρο, αλλά και την αριστερά, και σε μια Ήπειρο που είναι εύκολες μετακινήσεις, οι διάφορες χώρες μπορούσαν να στείλουν, και άρα μπορούσαν πραγματικά να μιλάμε για μια πανευρωπαϊκή διαδήλωση. Άρα η σημασία της Ιταλίας, το ότι διαλέξαμε εκεί, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γίνονται αυτές οι επιλογές, υπάρχει, ξαναλέω, η έγκλη του Σιάτλ, της Πράγας, της Νίκαιας, του Γκέτεμπορ, διαδηλώσεων που έχουν γίνει πιο πριν. Και έρχεται η απόφαση εδώ και αρχίζουμε να συζητάμε το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση για να σας πω τι συμβαίνει ήδη στην Ελλάδα, τι γίνεται εδώ πέρα, και να καταλάβετε σε τι έδαφος, σε τι περίοδο είμαστε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, όταν έρχεται αυτό το διεθνές κίνημα σε εμάς. Έχουμε τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, πολλές και μεγάλες κινητοποιήσεις, αλλά όχι. Να τις πω χωρίς να πω πολλά, κυρίως στην εκπαίδευση. Έχουμε τις καταλήψεις των μαθητών ενάντια στον νόμο Αρσένη, το κάτσε καλά γεράσιμε, που φαντάζομαι έχετε ακούσει με διάφορους τρόπους.
Έχουμε τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και των αδιόριστων εκπαιδευτικών για τον νόμο του ΑΣΕΠ, άρα η παιδεία είναι πολύ στο κέντρο. Θα σας πω και μετά, το λέω πιο πολύ για να πούμε και το όπως και σήμερα, δηλαδή υπάρχουν τέτοια κινήματα. Και επίσης έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αντιπολεμικά, είναι ο δεύτερος πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, είναι οι βομβαρδισμοί εκεί πέρα και γίνονται πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, κυρίως από το ΚΚΕ, αλλά όχι μόνο, ενάντια σε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα, πάντα το εργατικό κίνημα έδινε μικρές μάχες, όλα αυτά όμως είναι αποσπασματικά. Είναι η μάχη των εξεταστικών, γίνεται χαμός, συγκρούσεις, μάτα, κρυγόνα, χιλιάδες κόσμου, χάνουμε, τελειώνει. Είναι η καταλήψη των μαθητών, τεράστιες καταλήψεις, οι διαδηλώσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το 90-91 ή από το προηγούμενο κύκλο, αλλά παρόλα αυτά, ενώ μένει στην ιστορική μνήμη και στο μυαλό του κόσμου, δεν μπορεί να δοθεί κάποια συνέχεια. Τελειώνει η ιστορία με αυτές τις κινητοποιήσεις και το αντιπολεμικό αντίστοιχα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος. Έχει αρκετά τοπικά χαρακτηριστικά, υπάρχει η αντίδραση του ελληνικού λαού σε αυτό, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει άμεση εμπλοκή. Η εμπλοκή είναι μόνο διευκολύνσεις μέσω νατοϊκών βάσεων και άρα δεν είναι εύκολο και ο πραγματικός στόχος. Μάλιστα τότε έρχεται και για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια Αμερικάνος πρόεδρος, έρχεται ο Κλίντον μετά από μια δεκαετία σχεδόν και γίνεται μια τεράστια διαδήλωση που καταστέλλεται πολύ σκληρά από την αστυνομία. Είναι η συνέχεια των αντιπολεμικών με μια έννοια που καταλήγει στο ότι Κλίντον δολοφόν έρχεται εδώ και μας διαλάνε μια τεράστια διαδήλωση πολλών χιλιάδων με επικεφαλή στο ΚΚΕ, αλλά παρόλα αυτά διαλύεται και χτυπιέται από την αστυνομία. Παρόλα αυτά το πολιτικό πεδίο δεν είναι τόσο ενθαρρυντικό. Γίνονται κινηματικά πράγματα, αλλά πολιτικά δεν τραβάει. Το ΚΚΕ έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω στα εκλογικά. Ο συνασπισμός παραμένει, ο συνασπισμός είναι ένα από τα κόμματα που ιδρύσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα σας το πω τώρα, θα ρωτήσετε και θα σας το πούμε μετά. Τέλος πάντων, ένα, είτε κάτι αντίστοιχο σημερινό, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε ένα ρεφορμιστικό κόμμα, κάτι σαν το, ούτε σαν το ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, ένα κόμμα της αριστεράς, αλλά πολύ soft και light και κυριλέ, κυριλέ. Πολύ κυριλέ, πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, με το ζόρι κατέβαινε στις διαδηλώσεις. Στις σχολές ήταν για τα μαθήματα και για τα συντεχνιακά, αλλά πολύ χωρίς δύναμη και κινηματισμό και τέτοια. Πρώτη φορά τότε αρχίζει να εμπλέκεται με τα κινηματικά. Είναι τέτοιου τύπου κόμμα. Δεν είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ τώρα δηλαδή, αυτό που ξέρουμε. Και υπάρχει αντικαπιταλιστική αριστερά, η οποία όμως δεν έχει καμία δύναμη στο κοινοβούλιο, δεν έχει καμία δύναμη εκλογική. Έχει δυνατότητες, ας πούμε έχει πολύ μεγάλη δύναμη στα εκπαιδευτικά. Και εμείς και άλλες οργανώσεις έχουμε εκατοντάδες μαθητές, έχουμε χιλιάδες φοιτητές, υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά η οποία πολιτικά είναι αρκετά ανώριμη, αρκετά αδύναμη, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν στην Ελλάδα προετοιμαζόμαστε για τη διεθνή διαδήλωση στη Γένοβα. Υπάρχουν όπως γίνεται και τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές επιτροπές, δεν υπάρχει μία. Ήταν λίγο λιγότερες από όσες θα γινόντουσαν τώρα, αλλά πάλι πολλές ήτανε. Το ΚΚΕ δεν γουστάρει αυτό το νέο κίνημα, κρατιέται εντελώς απ' έξω, παρόλο που στο τέλος φτιάχνει δική του επιτροπή και έρχεται στη Γένοβα, αλλά αυτό γίνεται τις τελευταίες μέρες πια. Το ΝΑΡ αργεί, κάνει μια δική του επίσης και έρχεται με τη δική του επιτροπή στη Γένοβα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, τα ίδια πράγματα είναι με αυτούς, δεν αλλάζει τίποτα. Και υπάρχουν δύο διαφορετικές, η μία είναι του ΣΕΚ τέλος πάντων που κάνει τότε μία με προσωπικότητες και με τα γνωστά κόλπα του να παρουσιάσει τον εαυτό του ως το κίνημα. Όλοι οι υπόλοιποι από το συνασπισμό μέχρι εμάς και ενδιάμεσα με πάρα πολύ κόσμο και ενδιάμεσες οργανώσεις και
και συνδικάτα και τα πάντα, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ενωτική επιτροπή, την οποία ονομάζουμε Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Διαδήλωση στη Γένοβα, σε συνεργασία με όλους τους διεθνείς, με πολύ πλατεία πράγματα στο διεθνές επίπεδο. Επισκεπτόμαστε πολλές φορές την Ιταλία για να συνεννοηθούμε μαζί τους το τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Γυρνάμε όλη την Ελλάδα με εκδηλώσεις που να προτρέπουν τον κόσμο να διαδηλώσει στη Γένοβα. Τονίζοντας το ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός και τα ζητήματα του ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, αυτά ήταν τα βασικά. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τα συνδικάτα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή τους σε όλα αυτά τα τοπικά που λέμε. Και εκεί πέρα πάνω σκάει, όλο αυτό μαζεύει κόσμο, μαζεύουμε υπογραφές στις γειτονιές, φτιάχνονται επιτροπές παντού, αρχίζουν να βλώνονται πούλμαν, καταλήγουμε σε μια συμμετοχή πολλών δεκάδων χιλιάδων, πολλών χιλιάδων, σχεδόν 10.000 από την Ελλάδα, τεράστια νούμερα. Εκείνη την εποχή λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, σκάει ως σχεδόν κεραυνό σε ενεθρία, ένα τεράστιο εργατικό γεγονός. Είναι ενδεικτικό τη συζήτηση που κάναμε για το εργατικό κίνημα στην Κεφαλονιά. Τι μέρα είναι, χτες το πρωί, χτες Σάββατο πρωί, ναι. Το μεγαλύτερο παράδειγμα που αναφέρθηκε ήταν η διαδήλωση του ασφαλιστικού με τον Γιαννίτσι. Δηλαδή είναι ένα ιστορικό γεγονός δεκαετιών. Μια διαδήλωση για το ασφαλιστικό που θέλανε να κάνουν τότε, να αλλάξουν και να, μια αντιμεταρρύθμιση, την οποία θεωρούσαν θα την περάσουν αέρα. Δεν συζητάγανε διορθώσεις, δεν κάναν τίποτα. Και ξαφνικά βρεθήκανε με μια διαδήλωση πολλών δεκάδων χιλιάδων, πάνω από 100.000 κόσμου, εργατικός κόσμος κλπ. Το οποίο μέσα σε λίγες μέρες είχε τελειώσει και το νομοσχέδιο Γιαννίτη, τα είχαν πάρει όλα πίσω. Έκαναν πολλά χρόνια μετά να ξαναφέρουν τέτοια αντιμεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό. Δηλαδή, αν σώθηκε το ασφαλιστικό για καμιά δεκαριά χρόνια μετά, πότε ήταν το επόμενο, δεν θυμάμαι, με τα μνημόνια τέλος πάντων, ήταν λόγω αυτής της κινητοποίησης. Άρα δένεται το εργατικό κίνημα και μάλιστα με μια εμβληματική, μεγάλη, τεράστια κινητοποίηση, με το κίνημα το ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, το οποίο ήταν κυρίως νεολαίστικο, πολυθεματικό, και αυτό καταφέρνουμε και το δένουμε. Αυτό γίνεται κυρίαρχο πια στην Επιτροπή μας, στην Ελληνική Επιτροπή για τη Γένοβα. Τα δύο δηλαδή είναι απόλυτα συνδεδεμένα, η δύναμη του εργατικού με τα υπόλοιπα θέματα, και αυτό είναι που μας κάνει και να ξεχωρίζουμε και να φτιάχνει μια αποστολή η οποία ήταν με διαφορά η καλύτερη, συντριπτικά καλύτερη από όλη την Ευρώπη, εκτός από τους Ιταλούς που το φιλοξενούσαν προφανώς. Σας προτρέπω να δείτε οπωσδήποτε, και άρα θα πω πολύ λίγα για όλα αυτά, την προετοιμασία, το ταξίδι, το τι έγινε στις διαδηλώσεις. Όλα αυτά έχουμε ένα φοβερό ντοκιμαντέρ μετά, το οποίο το τραβήξαμε. Σε πολλά είναι τραβηγμένο από εμάς. Τα μεγάλα γεγονότα είναι από την κρατική τηλεόραση. Αλλά είναι πραγματικά ντοκιμαντέρ. Είναι δηλαδή, περιγράφει το ταξίδι. Τι έγινε μες στο πλοίο, τι συζητάγαμε, ποιες ήταν οι συνελεύσεις. Πώς μας σταματήσανε στην Αγκώνα, πώς συλλάβανε, διώξανε πίσω στην Ελλάδα κάποιους. Το κάμπινγκ που μέναμε, κάμπινγκ ήταν ένα τεράστιο στάδιο, δεν ήταν εδώ που είμαστε. Ένα τεράστιο στάδιο με τις σκηνές μας και τέτοια. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα να τα δείτε. Θα γελάσετε με το πώς ήμασταν πριν από 20 χρόνια. Έχει πολλά ωραία πράγματα. Άρα όλα αυτά να μην τα περιγράψω και φάω το χρόνο. Είναι πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακά το να ξεκινάς μια πολιτική διαδρομή, και ειδικά νέοι άνθρωποι και τέτοια, έχοντας μια τέτοια εμπειρία πολλών χιλιάδων ανθρώπων που να συζητάνε μαζί, να δρουν μαζί και στο τέλος να βρίσκονται σε μια διεθνή διαδήλωση η οποία να τραγουδάει όλοι μαζί το Bella Ciao, να έχει κοινά συνθήματα έστω σε διαφορετικές γλώσσες, αλλά τα καταλάβαινες. Να συγκρούεται επί ώρες με την αστυνομία με μια πολύ διαφορετική τεχνική που εδώ δεν έφτασε ποτέ, με μια μη βίαιη αντίσταση,
Είχαν σηκώσει, θα τα δείτε, κάτι τεράστια φράγματα με πλαστικό, με plexiglass, τα οποία τα σέρναμε με ρόδες, και αυτό δεν μπορούσαν οι μπάτσοι να το προσπεράσουν, δηλαδή δεν μπορούσαν ούτε να το χτυπήσουν. Αρχίζαν να ρίχνουν ένα δακρυγόνα από πάνω, ήταν προετοιμασμένοι κι άλλοι, είχαν κάτι τεράστια φορτηγά που παίζανε Rage Against the Machine και Manu Chao και γινότανε εμπειρίες εντυπωσιακές για όποιον τις έζησε και νομίζω και για όλους όσους θα το δείτε. Θα πω παρακάτω για αυτή τη λογική των συγκρούσεων και πώς φτάνει σε κάποια όρια, αλλά και μόνο αυτό το τι συνέβαινε ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Και η είδηση του θανάτου, της δολοφονίας του Τζουλιάνι, είναι πολύ δυνατή στιγμή όταν καταλαβαίνεις ότι ένας από αυτούς που ήσασταν μαζί εκεί πέρα βρίσκεται νεκρός. Η επόμενη μέρα η διαδήλωση είναι συγκλονιστική, με όλη τη Γένοβα, δηλαδή περιμέναμε 100-150 χιλιάδες κόσμο, είχε πάνω από 300, δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν ήξερες που είναι η αρχή, που είναι το τέλος. Μια φοβερή κάναμε μια διαδρομή, δεν ξέρω πόσα, δεκάδες χιλιόμετρα, για να φτάσουμε τελικά κυνηγημένοι από την αστυνομία πίσω στην κατασκήνωσή μας. Τα σταματάω όλα αυτά, θα τα δούμε. Προσπαθώ να σας πω απλά πόσο ιδιαίτερο ήταν για οποιονδήποτε το ζούσε όλο αυτό. Δεν ήταν μόνο νεολαία. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, είχαμε φέρει μαζί συνδικαλίστριες εργαζόμενες από το νοσοκομείο που ήταν 60 χρονών, που είχαν να βγουν πόσα χρόνια στον δρόμο, αλλά παρόλα αυτά αυτό τους είχε εμπνεύσει και ήταν εκεί μαζί μας στις σκηνές, τις προσέχαμε περισσότερο γιατί δεν υπήρχε τέτοια εμπειρία. Ήταν πραγματικά μια διαδήλωση και ένα γεγονός εντυπωσιακό. Η σημασία του. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι έχει συμβεί, τι έχει προηγηθεί. Θα κάνω τώρα αναγκαστικά και κάποια πισωγυρίσματα, κάποιες αναδρομές στο παρελθόν. Θέλω όμως να σας πω και αυτό πρέπει να όσο μπορείτε κρατήστε το για όλα τα πράγματα που ζούμε. Έχει σημασία να τα μετράμε τα γεγονότα μέσα στο μεγάλο χρόνο, στο μακρύ χρόνο, στον ιστορικό χρόνο. Τη στιγμή που γίνονται προφανώς έχουν άλλη διάσταση και στο μυαλό μας και στο πώς το βιώνει ο καθένας. Η διαδήλωση στη Γένοβα έχει αντέξει στον ιστορικό χρόνο και τα συμπεράσματα από αυτή και όλο αυτό το κίνημα, και νομίζω ότι θα μνημονεύεται για πολύ καιρό, θα είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο γεγονός. Γιατί? Είναι το πρώτο μεγάλο κίνημα με διεθνή διάσταση και όχι μόνο εθνική, που μπόρεσε δηλαδή και συνένωσε κινηματικές διαδικασίες από όλο τον κόσμο, από όλες τις Ηπείρους και πήρε παγκόσμια διάσταση στην πραγματικότητα μετά το Μάη του 68 και έχοντας μεσολαβήσει ένα τεράστιο πλήγμα για τη διεθνή αριστερά. Καλά. Λέγεται κάθε δεκάλεπτο και θα δούμε. Το τεράστιο αυτό πλήγμα ήταν η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού που λέμε. Το 89-90 καταραίει αυτό που λεγόταν Σοβιετική Ένωση. Ανεξάρτητα το τι πίστευε ο καθένας γι' αυτό το γεγονός, για τη φύση αυτών των καθεστώτων, εμείς πιστεύαμε ότι δεν είχαν καμία σχέση με σοσιαλισμό, ούτε με υπαρκτό, ήταν παντελώς ανύπαρκτος, αλλά δεν είχε σημασία. Σημασία είχε ότι όλος ο κόσμος το εξέλαβε αυτό ως μια τεράστια ήττα, ως μια επικράτηση, παγκόσμια επικράτηση του καπιταλισμού και ότι από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και παρόλο το ότι κινηματικά πράγματα γινόντουσαν, παρόλο ότι αντιστάσεις υπήρχαν, παρόλο που χιλιαδιό, αυτό λειτουργούσε ως ένα τεράστιο βάρος, ως μια ήττα που δεν σε άφηνε να βγεις από το πλαίσιο της. Υπάρχουν δύο εμβληματικά γεγονότα που θα τα πω μόνο ως αναφορά. Αν χρειαστεί μετά υπάρχουν σύντροφοι και συντρόφοι να πούνε περισσότερο. Το ένα είναι η διακήρυξη των Ζαπατίστας, η πρώτη εμφάνιση των Ζαπατίστας, η κάθοδος από τη ζούγκλα στο προσκήνιο, και ο Δεκέμβρης του 95 στη Γαλλία. Τα δύο αυτά γεγονότα συνδυάζουν, δένουν τα δύο πράγματα που συναντάμε και αργότερα στο κίνημα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση.
Το ένα είναι το ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, το κινηματικό και το ηθαγενίστικο και το πιο ιδιαίτερο των Ζαπατίστας, το ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και ενάντια στην αδικία, με τη δύναμη του εργατικού κινήματος στη Γαλλία. Το Δεκέμβριο του 95 στη Γαλλία έχουμε μία νίκη, μία μεγάλη απεργία σιδηροδρόμων και μία μεγάλη απεργία ενάντια στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, το οποίο αναγκάζεται και το παίρνουν πίσω και χάνει το αντίστοιχο του Γιαννίτσι, αλλά σε μεγάλη κλίμακα, γιατί μιλάμε για τη Γαλλία και όχι για την Ελλάδα, οι διαφορές είναι προφανείς. Αυτά τα δύο γεγονότα αρχίζουν να αλλάζουν το κλίμα, αρχίζουν να αλλάζουν ότι μπορεί να υπάρξει αντίπαλος στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού και του καπιταλισμού, αλλά δεν είναι αρκετά από μόνα τους να κάνουν ένα διεθνές κίνημα. Σε αυτό έρχεται να απαντήσει το κίνημα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση με το Σιάτλ και τη Γένοβα, με το σύνθημα «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός». Είναι πολύ πιο πίσω σαν σύνθημα από το One Solution Revolution του Μάη του 68, αλλά είναι πολύ μπροστά για την εποχή του και είναι τόσο μπροστά όσο να μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει μια απάντηση, έστω περιορισμένη, για την εποχή για την οποία μιλάμε. Δεν περιγράφει το ποιος είναι αυτός ο κόσμος, δεν μιλάει για σοσιαλισμό, δεν μιλάει για εργατική τάξη, δεν μπορεί να πει τέτοια πράγματα, αλλά ενώνει πλατύτατες δυνάμεις, ξαναείπα πριν, από τους χελωνανθρώπους μέχρι την αναρχία και την αριστερά και τα πάντα, και τα συνδικάτα βέβαια, και μπορούμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αρκετών χρόνων, αλλά πολύ σημαντικό, να πηγαίνουμε με αυτό το σύνθημα, με αυτή τη θεματολογία, με τις διεθνείς διαδηλώσεις που σας περιέγραψα πριν. Αμέσως μετά τη Γένοβα μπαίνει στο προσκήνιο πολύ πιο έντονα στο διεθνές επίπεδο το αντιπολεμικό. Υπάρχει 11 Σεπτέμβρη του 2001, η δίδυμη πύργη, το έχουμε, ωραία. Άρα μετά το ντου στο Αφγανιστάν και μετέπειτα στο Ιράκ, το οποίο δημιουργεί ένα τεράστιο αντιπολεμικό κίνημα πάνω στα βήματα που έχει χαράξει το αντιπαγκοσμιοποιητικό, πάνω δηλαδή σε διεθνείς διαδηλώσεις, σε διεθνείς μέρες δράσης. Ο Φλεβάρης του 2003 που γίνεται, που γίνεται που μπαίνουν στο Ιράκ, που γίνεται η επέμβαση στο Ιράκ, είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια διαδήλωση που έχει συμβεί ποτέ. Μιλάμε για τέτοια κλίμακα πράγματα. Δηλαδή, εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι την ίδια στιγμή σε πολλές διαφορετικές χώρες του κόσμου, σε όλες τις ηπείρους, βγαίνουν και διαδηλώνουν ενάντια σε ένα γεγονός, ενάντια σε ένα πόλεμο που ξεκινάει εκείνη την ώρα. Είναι συγκλονιστικό και η αναφορά και μόνο, δηλαδή. Τι να σας πω, εμείς δεν περιμέναμε μια μεγάλη διαδήλωση και βρεθήκαμε μπροστά σε ένα πλήθος που ξεκίναγε από το Σύνταγμα, έφτανε στην Πρεσβεία και άλλοι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα. Ήταν ένα τεράστιο πράγμα. Δεν το περίμενες από απλό κόσμο. Καμία σχέση με τα σημερινά, τα παρεταγμένα μπλοκ οργανώσεων, όλοι πίσω από τα πανό τους και τέτοια. Μιλάμε για ένα πράγμα που είχε, ξέρω εγώ, 10 πανό και 100.000 κόσμου. Τέτοιο πράγμα. Δεν ελεγχόταν, δεν υπήρχε. Εκεί πέρα θέλει πολύ περισσότερο να πούμε, γιατί αυτό δημιούργησε και ρήγματα, δημιούργησε και προβλήματα, δεν ήταν όλοι ενιαίοι στο αντιπολεμικό, στη στάση απέναντι στους μουσουλμάνους, υπήρχαν πολλά ζητήματα. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα σε μία εισήγηση, γιατί έχουμε και χρονόμετρο δίπλα μας. Το επόμενο βήμα λοιπόν για μας, και ξανάρχομαι λιγάκι στα πιο ελληνικά πράγματα, αλλά αυτό συμβαίνει και διεθνώς, είναι ότι πρέπει κάπως, οι διεθνείς διαδηλώσεις έχουν φτάσει σε ένα όριο. Η Γένοβα είναι, το δείχνει, αλλά θα χρειαστεί να περάσουν ακόμα μερικά χρόνια για να το κατανοήσουμε πλήρως. Είναι ενδεικτικό και θα το δείτε και στο ντοκιμαντέρ μετά, ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι γυρίζοντας το πλοίο που γυρίζει από τη Γένοβα, βάζουμε το ζήτημα πρέπει πια να περάσουμε από το συμβολικό στο πραγματικό. Οι συμβολικές μεγάλες διεθνείς διαδηλώσεις ήταν πολύ σημαντικές, παίξαν το ρόλο τους. Εάν αυτό δεν γίνει τοπική δύναμη,
στις χώρες, στις πρωτεύουσες, στις πόλεις, το εργατικό κίνημα, στα επιμέρους κινήματα, αλλά τοπικά, να αυτός ο κόσμος που έχει πάρει αυτή τη δύναμη, να την κάνει πραγματική δύναμη εκεί που παίζονται τα πράγματα, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτή η συζήτηση παίρνει διάσταση παντού, σε όλα τα επίπεδα. Σαν κέντρο είναι κυρίως τα ζητήματα της βίας, αλλά προφανώς δεν είναι μόνο αυτά. Το Black Bloc συνεχίζει τις διαδηλώσεις, θα ξαναγίνει της Γένοβας μέχρι να τα καταφέρουμε. Προφανώς δεν τα καταφέραν ποτέ, αυτό είναι αυτονόητο. Και εδώ το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει το κράτος σε αυτό το επίπεδο. Αν θυμηθείτε όσοι από εσάς ήσασταν στη συζήτηση για την Κομμούνα, είναι ένα συμπέρασμα που έχει βγει από το 1871. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθούμε κάθε φορά να το ξαναβγάλουμε από κάθε διαδήλωση. Χρειάζεται ένας μαζικός πολιτικός αγώνας που θα σπάσει κομμάτια πολύ μεγαλύτερα για να μπορέσει να κερδίσεις και στο δρόμο την κρατική μηχανή. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται απλά βαρώντας το κεφάλι σου στον τοίχο. Αλλά αυτό ήταν σχετικά εύκολο. Υπήρχε κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς το οποίο τρόμαξε από αυτό και είπε όχι, πρέπει να πάμε σε πιο εκλογικά πράγματα, σε πιο χαλαρά, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τα ίδια. Υπήρχε κομμάτι, είπα και πριν, το ΚΚΕ και τον ΝΑΡ, τα οποία είπανε όλα αυτά είναι αηδίες, δεν έχει νόημα, κομματική οικοδόμηση, να φτιάξουμε το ΚΚΕ, να συνεχίσουμε με τα δικά μας, δεν έχει νόημα να προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, ακριβώς πατώντας και σε υπαρκτά προβλήματα, έτσι δεν πηγαίναν όλα πρίμα και όλα μια χαρά σε αυτό το κίνημα. Και νομίζω ότι πιο πολύ σημασία και για σήμερα, αλλά για τότε πάρα πολύ, είχε η στάση είτε κάποιων αυτόνομων, δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο ήταν πιο πολύ με τα θεματικά πράγματα, με το να, θα το έλεγε σήμερα, δεν υπήρχε τότε, το να κάνουμε συνελεύσεις για όλα και να δούμε πώς θα δρούμε και να βγαίνουμε και στο δρόμο και μέχρι εκεί. Δεν συνδεόμαστε με την πολιτική. Υπήρχαν κοινωνικά κέντρα, για παράδειγμα, στην Ιταλία, τα οποία ήταν πολύ ανώτερο επίπεδο από τις σημερινές καταλήψεις, ας πούμε, των αναρχικών στα εξάρχεια. Άλλο πράγμα, ριζωμένα στην τοπική ζωή, πολύ διαφορετικά, τα οποία όμως δεν συνδεόντουσαν με την κεντρική πολιτική σκηνή, με τίποτα. Και υπήρχε το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς, που στην πραγματικότητα στην Ελλάδα είχε φτιάξει την Ελληνική Επιτροπή και μετά έφτιαξε το Ελληνικό Φόρουμ, έκανε τις διαδηλώσεις που καταλήξανε στη Θεσσαλονίκη που λέγε πριν ο Νίκος το 2003, και ένα εξάμηνο τρέχαμε σε όλη την Ελλάδα όπου γινόντουσαν σύνοδοι κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προσπαθούσαμε να στήσουμε αντίστοιχες διαδικασίες με τα φόρουμ και διαδηλώσεις στον Άπλιο, στην Κέρκυρα, στη Σούδα κάτω που στη βάση, πολλά άλλα, δεν τα θυμάμαι όλα, λέω μόνο αυτά που πήγα εγώ. Υπήρχαν πολλά άλλα πάντως, υπομονή να έχουμε. Η διαφορά λοιπόν ήταν ότι όλοι αυτοί αποφασίσαμε ότι αυτά που κάνουμε είναι πολύ καλά, πρέπει να συνεχίσουμε να τα κάνουμε και ενωτικά και κινηματικά και να αναδεικνύουμε τα ζητήματα του πολέμου, του ρατσισμού, τα εργατικά κλπ. Αλλά χρειαζόταν και κάτι περισσότερο στο πολιτικό επίπεδο. Αυτό ήταν ένα συμπέρασμα που δεν ήταν ελληνικό, ήταν διεθνές. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, η κατάσταση που σας περιέγραφα στην Ελλάδα πριν από τη Γένοβα, δηλαδή ότι είχαμε μια αριστερά είτε πολύ μικρή είτε πολύ περιθωριοποιημένη, δηλαδή ακόμα και αν είχε το ΚΚΕ, δεν θυμάμαι 5%, 6%, δεν θυμάμαι πόσο έπαιρνε σε εκείνες εκλογές, αλλά δεν το ενδιέφερε, δηλαδή το είχε και το κράταγε στη γωνία, το κατέβαζε διαδηλώσει περίπου όπως και τώρα, δεν είχε μεγάλη διαφορά. Όλο το υπόλοιπο ήταν πολύ μικρό. Ήταν προφανές πια ότι ο κόσμος ήθελε κάτι άλλο, ότι υπήρχε δυναμικό που θα ήθελε μια άλλη πολιτική έκφραση, που θα ήθελε κάτι πιο συγκεκριμένο να του πεις από το ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, να προσπαθήσεις να διεκδικήσεις και τα υπόλοιπα πράγματα. Και αυτό είναι η ιστορία αυτού που ονομάζουμε πλατιά κόμματα.
Είναι παγκόσμια ιστορία, δεν είναι μόνο δική μας. Η αντίστοιχη ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνει στην Πορτογαλία με τον Μπλόκο, συμβαίνει λίγο αργότερα στην Ισπανία με τους Ποδέμος, συμβαίνει στη Λατινική Αμερική με διάφορα κόμματα αριστερά και ριζοσπαστικά και τέτοια. Με άλλο τρόπο συμβαίνει στη Γαλλία και στην Αγγλία, αλλά στην ίδια κατεύθυνση, του να εμπλέξουμε και να εκφράσουμε πολύ περισσότερο πλατή κόσμο που έχει ξαναμπεί στην αμφισβήτηση του καπιταλισμού και πρέπει να του δώσεις μία απάντηση τι μπορεί να κάνει σήμερα, τι μπορεί να διεκδικήσει, τι μπορεί να ανατρέψει και σε ποια προοπτική βέβαια. Οι επόμενες μάχες λοιπόν, που είναι τεράστιες, γιατί μας πιάνει η κρίση του 8-9, η παγκόσμια οικονομική κρίση, και άρα μπαίνουμε σε μια εποχή έχοντας ξεφουσκώσει όλα αυτά τα φόρουμ πια, αλλά έχοντας αφήσει κάποιες πολιτικές δυνάμεις περισσότερες χώρες, μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ πιο άγριας μάχης. Γιατί όταν το θηρίο είναι σε κρίση, είναι πληγωμένο, είναι πολύ πιο ζόρικο να τα αντιμετωπίσεις. Και άρα μνημόνια, οι μάχες, οι απεργίες ενάντια στη λιτότητα, οι πλατείες, οι αραβικές εξεγέρσεις και πώς μεταφέρουν τις πλατείες στην Ευρώπη. Τα γεγονότα σε όλες τις χώρες πια, σιγά σιγά και στην Αμερική, τα Occupy, μετά το Black Lives Matter κλπ. Έχουμε δηλαδή πια μία πολύ ανώτερου επίπεδου μάχη, σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε διεθνείς διαδηλώσεις, γίνονται τεράστιες διαδηλώσεις στην κάθε χώρα και έχει σημασία ο ένας να παρακολουθεί τον άλλον. Κρατάμε το διεθνή συντονισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η οργάνωσή μας έχει το καλύτερο δίκτυο τέτοιου συντονισμού ακόμα και τώρα που δεν υπάρχουν διεθνή. Είναι πολύ πιο περιορισμένες οι διεθνείς δυνάμεις τέλος πάντων. Αλλά πια δεν χρειάζονται διεθνείς διαδηλώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι η μάχη στην κάθε χώρα. Εντάξει, δεν θα σας πω για όλες αυτές τις μάχες, δεν γίνεται. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι αυτά τα κόμματα φτάνουν σε τεράστια ποσοστά για το μέγεθός τους. Το Μπλόκο ξεκινάει από το 2,5% για να φτάσει στο 18% και να είναι και κομμάτι συγκυβέρνησης πια στο 15%, πώς ήταν, δεν θυμάμαι. Οι Ποδέμος παίζαν συνέχεια δεύτερο-τρίτο κόμμα λίγο κάτω από το 20% στην Ισπανία και έχουμε βέβαια και το... και την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα, που νομίζω ότι είναι η πιο εμβληματική περίπτωση και ως αποτέλεσμα ένα τέτοιο κόμμα στην κυβέρνηση και ως προδοσία, ως πώς διαλύθηκε όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει πιο πολύ σημασία στη σημερινή μας συζήτηση, γιατί αλλιώς θα πάει όλη η συζήτηση, τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το κάναμε αυτό, θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε και τέτοια, ήταν η διαδρομή που φτάσαμε. Ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά στήθηκε, τουλάχιστον μέχρι το 12, πάνω σε αυτή τη βάση. Στη βάση κίνημα, εμπιστοσύνη στο κίνημα, πολλές οργανώσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι μόνο ο συναυτισμός, όχι μόνο οι Τσιπρέοι και αυτοί. Πολύ φοβερό ρίζωμα παντού, το οποίο έχει περάσει μέσα από αυτές τις διαδικασίες, από το ελληνικό φόρουμ, σας έλεγα, από τα αντιπολεμικά, από τα εργατικά, από τις μάχες στην εκπαίδευση, από το Δεκέμβρη του 8, το οποίο μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο ο Λαβάνος τότε σαν επικεφαλής βγήκε και στήριξε τα λόγια, μίλησε γι' αυτό, δεν μπήκε στην Εθνική Συνένεση που μπήκε και το ΚΚΕ ακόμα. Όλα αυτά είναι, φτιάχνουν ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μπορεί να εκφράσει πολύ πλατύτερα και νεολαίστικα και εργατικά ακροατήρια, βλέπει ο κόσμος την ελπίδα του και αρχίζει να φτιάχνει το δικό του πρόγραμμα. Προφανώς, ξαναλέω, πολλά προβλήματα εκεί, δεν τα καταφέραμε και το 15 με το δημοψήφισμα έρχεται η οριστική ήττα, η οποία είναι ακόμα μας βαραίνει και νομίζω ότι θα μας βαραίνει και για αρκετό καιρό ακόμα. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να πετάξουμε αυτή την εμπειρία. Και με αυτό φτάνω στα συμπεράσματα και άρα νομίζω ότι με ένα δεκαλεπτάκι ακόμα μου δώσει θα είμαστε... νομίζω αυτά που σας είπα βγάζουν, προκύπτουν και στο μυαλό σας διάφορα συμπεράσματα. Θα ήθελα να τα πω λίγο για να βοηθήσω λίγο καλύτερα τη συζήτηση.
Πρώτον, υπάρχουν αναλογίες στις δύο ιστορικές περιόδους. Αναλογίες δεν σημαίνει ότι είναι ίδιες. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να βρούμε ένα θέμα και μια διεθνή σύνοδο και τις δυνάμεις να μαζευτούμε για να ξαναπάμε εκεί. Όχι ότι μπορεί να χρειαστεί και να το κάνουμε, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Υπάρχει ήττα, όπως τότε υπήρχε αυτή που σας περιέγραψα, που προσπάθησα να σας πω σε δύο λόγια, του 89-90. Έτσι τώρα υπάρχει αντίστοιχη από την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αυτό που έγινε στην Ελλάδα διαλύθηκε η ελπίδα στην Ισπανία και άρα υποχώρησε το Ποδέμος, στην Πορτογαλία οι άλλοι μπήκανε σε κυβέρνηση με τους σοσιαλιστές. Δηλαδή βαραίνει όλους ότι αφού δεν το πετύχανε αυτοί οι Έλληνες, εδώ εμείς, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό θα μας ακολουθεί για λίγο ακόμα, για λίγο ελπίζουμε. Υπάρχει απογοήτευση σε πιο παλιό δυναμικό, είστε πιο νέοι, στην νεολαία αρχίζει να ξαναζωντανεύει, να υπάρχει κόσμος ο οποίος να μάχεται, να παλεύει, αλλά δεν έχει και καθαρό το προς τα που, τουλάχιστον σε μαζικό επίπεδο. Αλλά αν πάμε λίγο πιο πίσω, πιο μεγάλους, μας λέγανε εδώ πέρα οι σύντροφοι από την Κεφαλονιά ότι ήμασταν μπόλικοι τότε, αλλά τώρα μετριόμαστε, 3, 4, 5, 10, πόσοι. Δεν είναι ότι άλλοι εξαφανιστήκαν, εδώ είναι, δεν πεθάνανε οι άνθρωποι, αλλά είναι απογοητευμένοι, είναι εκτός και θα χρειαστούν το χρόνο τους και τα θετικά παραδείγματα και τη δική μας δράση και εμπειρία. Και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν κινηματικές απόπειρες, υπάρχουν εμπειρίες. Δείτε τι έγινε με τα πανεπιστήμια, με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με τις διαδηλώσεις για την απαγόρευση των διαδηλώσεων το περασμένο καλοκαίρι, με μικρές νίκες, μικρά πράγματα στους εργατικούς χώρους είναι πιο μικρά, αλλά υπάρχουν κινητοποιήσεις, δεν είμαστε το τίποτα, δεν είμαστε το μηδέν και διεθνώς. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει επικρατήσει η ιστορία του κορονοϊού και να έχει καλύψει πάρα πολλά πράγματα. Όταν όμως θα τραβηχτεί αυτή η κουρτίνα του φόβου που είναι φυσιολογικός και που υπάρχει, θα ξαναβγούν αυτά που υπήρχαν πριν. Θυμηθείτε 1,5 χρόνο πριν υπήρχαν κινητοποιήσεις και στη Λατινική Αμερική, υπήρχε το Black Lives Matter στην Αμερική, υπήρχαν κινητοποιήσεις στη Γαλλία με το Αλσχάιμερ, θα το θυμηθώ. Μπράβο. Αυτά είναι. Βοηθάει ο Νίκος. Όλα αυτά θα ξαναυπάρξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σβήνουν επειδή διακοπήκανε. Υπάρχει μια τεράστια οργή του κόσμου και θα ξαναβγουν με όποιον δυνατό τρόπο. Υπάρχουν βέβαια και διαφορές. Τότε δεν είχαμε τον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Τουλάχιστον όχι σε, τέτοια κλίμακα. Δεν είχαμε Τραμπ και Μπολσονάρο και Λεπέν πρώτων πυλών. Υπήρχανε, φαινόντουσαν, πάντα προειδοποιούσαμε, πάντα υπήρχαν οι μάχες, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε βιώσει εδώ και την άνοδο της Χρυσής Αυγής κλπ. Επίσης, οι από πάνω πάντα προετοιμάζονται καλύτερα από εμάς. Είναι καλύτερα τα επιτελεία τους, καταλαβαίνουν, έχουν πολύ μεγαλύτερη συνέστηση του ιστορικού βάθους και ρόλου που έχουν. Και για παράδειγμα έχουν ετοιμάσει μια φοβερή καταστολή απίστευτης κλίμακας και τεχνικά, άμα δείτε δηλαδή το τι αγοράζουν και το τι κάνουν και σαν σώματα κλπ. Παρ' όλα αυτά έχουν το φόβο. Το ότι όλα αυτά που γίνανε αυτά τα 20 χρόνια έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ την εφαρμογή πολλών πολιτικών τους, πολλών μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζουν να θέλουν να αλλάξουν το ασφαλιστικό, το δημόσιο σχολείο, την υγεία. Δηλαδή τα έχουμε καταφέρει και έχουμε κρατήσει έστω κάποια πράγματα. Είναι αποτέλεσμα αυτών των αγώνων και δείχνει και όλη η στάση τους, δείχνει και το φόβο τους ότι αυτό μπορεί να ξανασυμβεί. Και γι' αυτό προετοιμάζονται και πολύ καλύτερα από εμάς. Άρα αυτά τα κινηματικά, τα κινήματα πρέπει να τα έχουμε πάντα στο κέντρο της προσοχής μας. Εμείς πάντα ήμασταν σε αυτή τη λογική ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε και στην προσοχή και άλλων
αγωνιστών της αριστεράς. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι τα ίδια με τότε. Άλλο το βάρος του αντιπολεμικού, σε αυτά που σας περιέγραφα πριν με τον πόλεμο στο Ιράκ. Άλλο το βάρος του αντιπολεμικού τώρα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Τώρα δείχνει να υπάρχουν πιο έντονα και πιο αισιόδοξα μηνύματα από άλλα κινήματα, το γυναικείο για παράδειγμα, σε παγκόσμια κλίμακα τεράστιες κινητοποίησης πολλών εκατοντάδων, χιλιάδων και εκατομμυρίων γυναικών. Το περιβάλλον, κάναμε ολόκληρη συζήτηση χτες, έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα κινητοποιήσει πολύ ευρύτερα ακροατήρια και εκεί χρειάζεται να δούμε με ποια πολιτική και πώς, αλλά θα είναι. Και όλα αυτά πάντα συνδεδεμένα με την ταξική πάλι, με τους εργαζόμενους, με την εργατική τάξη. Ούτε αυτό, παρόλο που θέλουν να λένε και όλοι οι καλοθελητές λένε έχει τελειώσει μωρέ πια εργατική τάξη και τέτοια, έχουμε συνέχεια παραδείγματα που δείχνουν τη δύναμη των απεργιών, παραδείγματα που δείχνουν, αναλύσεις που εξηγούν ότι εκεί είναι το κουμπί της δύναμης, εκεί πέρα θα παιχτεί το πόσο πραγματικά θα αλλάξουν πράγματα ή θα γίνεται ένα κίνημα που θα είναι πολύ χρήσιμο, θα είναι ελπιδοφόρο, αλλά που θα ξεφουσκώνει γρήγορα. Όταν καταφέρνει και περνάει στην εργατική τάξη, εκεί μπορεί να αποκτάει πιο βαθιές ρίζες, πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Αυτό ήταν η εμπειρία σε όλες τις μάχες αυτές που δώσαμε και άρα μπορούμε να λέμε πολλά γι' αυτό. Και επίσης αυτά τα κινήματα εξακολουθούν να έχουν την τάση να είναι αυτάρκοι, να είναι μόνα τους, να δυσκολεύονται να συνδεθούν με άλλα. Αυτό δηλαδή που σας περιέγραφα ότι έγινε στο Σιάτλ και στη Γένοβα, αυτή τη στιγμή δεν είναι κεκτημένο. Αυτή τη στιγμή ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να πάει μόνος του με τη δική του θεματολογία για το δικό του σκοπό. Ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στο μεγάλο, πρέπει να κάνουμε στο δικό μας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να ενοποιηθεί. Είναι μια από τις δουλειές, από τα καθήκοντα, από τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει από όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει. Και επιμένουμε σε αυτό. Δηλαδή ήταν αυτό που έδωσε την παραπάνω δύναμη. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί, πρέπει να συνδεθούμε και εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε. Και βέβαια αυτό θα γίνει με τη σημαία του ενιαίου μετόπου. Το πρέπει να ενώνουμε και διαφορετικές απόψεις, όχι μόνο διαφορετικά κινήματα. Δεν έχει νόημα ο καθένας να έχει τη δική του επιτροπή για το ίδιο θέμα, επειδή μόνο με τον εαυτό του και με τους φίλους του μπορεί να συνεννοηθεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο ενωτικές επιτροπές, πιο ενωτικά βήματα και στο κίνημα, όχι μόνο στο δρόμο. Στο δρόμο εντάξει, έχουμε αρχίσει και τα βρίσκουμε, κοινές οι διαδηλώσεις, έχει σταματήσει αυτή η βλακεία, άλλη διαδήλωση του ΚΚΕ, άλλη διαδήλωση τον ΝΑΡ, άλλη διαδήλωση τα συνδικάτα, άλλη εμείς. Πρέπει να γίνει και σε κινηματικό επίπεδο, σε επίπεδο επιτροπών, συνδικάτων, σωματείων κλπ. Αλλά πρέπει να γίνει και στο πολιτικό πεδίο. Πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε ξανά και γι' αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, είναι το πιο τραυματισμένο, είναι το τελευταίο που θα συμβεί, αλλά είναι το ίδιο απαραίτητο με όλα τα υπόλοιπα βήματα. Η Γένοβα μόνη της έμεινε εκεί που έμεινε. Η κατάσταση στην Ιταλία δεν άλλαξε. Άλλαξε προς το χειρότερο. Οι σύντροφοι εκεί πέρα πολλά χρόνια τώρα περνάνε μια έρημο πολιτικής εκπροσώπησης. Δεν έχουν καταφέρει να σηκώσουν κεφάλι μετά από τις προδοσίες που γίνανε αντίστοιχες εκεί μετά τη Γένοβα. Όχι με τον ίδιο τρόπο, ήταν άλλο, μην πω στην ιστορία της Ιταλίας, αλλά πάντως όλες οι οργανώσεις, όλα τα εκλογικά κατεβάσματα, όλη η πολιτική έκφραση είναι σαν τις τελευταίες εκλογές δικές μας. Σκόρπια, θραύσματα, 0, τόσο ένας, 0, τόσο άλλος, κάτι λίγο άλλος και τρέχα γύρευε. Άρα χρειαζόμαστε και σε αυτό το επίπεδο, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό το πακέτο με τα τρία πράγματα, κίνημα, ενιαίο μέτωπο και στο δρόμο και στο κίνημα αλλά και στο πολιτικό πεδίο και ανάγκη ενοποίησης των δυνάμεων, νομίζω ότι αυτά είναι τα συμπεράσματα που έχουμε εμείς βγάλει, είναι τα συμπεράσματα που κατά τη γνώμη μας δείξανε μέσα σε αυτήν την 20ετία πώς θα έπρεπε να γίνονται τα πράγματα, ακόμα κι αν λάθη που γίνανε, αδυναμίες που υπήρξανε, αντικειμενικές ή υποκειμενικές, δεν μας επέτρεψαν να έχουμε ένα νικηφόρο
παράδειγμα για να μπορούμε να τα λέμε, αλλά μία ακόμα ήττα. Μέσα από τις ήττες μαθαίνουμε πάντως. Για να φτάσεις στη μία νίκη πρέπει να έχεις μάθει πολλά πράγματα από πάρα πολλές άλλες ήττες πριν. Έτσι συμβαίνουν, έτσι προχωράνε, έτσι προχωράει η ζωή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επιχειρούμε. Το βασικό είναι να επιχειρούμε. Το βασικό είναι να αυτά που έχουμε μάθει να προσπαθήσουμε να τα περάσουμε και σε άλλους. Να εκπαιδεύσουμε και να ξαναεκπαιδευτούμε, γιατί δεν φτάνουν αυτά που μάθαμε. Πρέπει να τα ξαναμάθουμε σε νέες συνθήκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Δεν είναι τυφλοσούρτης αυτά που κάναμε. Είναι πολιτική λογική. Άρα με αυτή πρέπει όσο μπορούμε να εφοδιαστούμε για να ξαναεκπαιδευτούμε και να τα ξαναμάθουμε όλοι μαζί εκεί που γίνονται τα πράγματα, στο δρόμο.